«Με δύο λέξεις και ένα βλέμμα» είναι ο τίτλος της έκθεσης ζωγραφικής του Λουδοβίκου των Ανωγείων, η οποία φιλοξενείται στο βιβλιοπωλείο της Βικελέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιρακλείου με κεντρικό πρόσωπο τον Ψαραντώνη. Ο Αντώνης, λοιπόν, επειδή είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και τον κατανοώ βαθιά, είναι αυτός που μας διδάσκει πως αυτό που σου δίνει η φύση πρέπει να το αξιοποιήσεις, ό,τι είναι αυτό, καλό, κακό μέτριο, ό,τι είναι, και με αυτό να πορεύεσαι. Είστε ο πρωταγωνιστής αυτής της έκθεσης. Αυτό εδώ. Όχι, μήπως είναι αυτός είναι ο αιτίος. Εγώ άμπλεξω. Ναι, ευχαριστώ πολύ πάντως. Ενδιαφέρουσα έκθεση. Αποκαλύπτει ένα ακόμη ταλέντο του Λουδοβίκου, αυτό της ζωγραφικής. Μπράβο του. Ο τροβαδούρος των Ανωγείων άφησε για λίγο το μαντολίνο του και έπιασε τα πινέλα, αποτυπώνοντας τον καμβά τον ήδη κοιμήλιο της Κρήτης. Επέλεξα τον Ψαραντώνη, μια εμβληματική μορφή του τόπου μας, ένα κοιμήλιο από τώρα που θέλει σεβασμό και προστασία, κατά τη γνώμη μου, και είπα πάνω του, επειδή είναι φυσιονομία που δέχεται πάνω πολλά πρόσωπα, μοιάζει με πολλά πρόσωπα. 24 πρόσωπα έχω ζωγραφίσει πάνω στον Ψαραντώνη. Εικόνες καλές βλέπω. Αυτός τσικάνει, μπορεί να είναι κουζουλός, αλλά είναι ωραίος. Ο Λουδοβίκος ανάδειξε αυτό το πρόσωπο με τη σημερινή του έκθεση. Εκφράζει και τον ψυχισμό και τα συναισθήματά του, και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σπουδαίο σε αυτή την έκθεση. Είναι τιμή μας που αυτός ο χώρος, εδώ ο σπουδαίος χώρος, φιλοξενεί τα έργα του Λουδοβίκου που απεικονίζουν τον Ψαραντώνη σε διάφορες μορφές. Συγκινητική η στιγμή όταν ο Σαμίρ, ένας μετανάστης από το Αφγανιστάν, τραγούδησε στα ελληνικά εξιστορώντας την περιπέτειά του μέχρι να φτάσει στο νησί μας. Και τα χείλια πικραμένα, θέλω να σας πω. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Μαρτίου.